Έργα αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να εκτελεστούν μέσα στο 2021 στο Δήμο του Πύργου, σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, καθώς χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια. Παράλληλα, εκτελείται μια συστηματική δουλειά στο κομμάτι της αξιοποίησης πόρων και προγραμμάτων. Κοντά μας απόψε μέσω Skype ο Δήμαρχος Πύργου, ο κ. Τάκης Αντωνακόπουλος. Κύριε Αντωνακόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, είναι μια στιγμή η ανακοίνωση αυτών των έργων από τον Περιφερειάρχη που φαντάζομαι ότι έρχεται να επιστεγάσει μια πολύ καλή συνεργασία που προηγήθηκε στον πρώτο χρόνο της δικής σας και της δικής του θητείας. Θέσατε προτεραιότητες οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Περιφέρεια και έτσι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το επόμενο διάστημα. Ναι, ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι εμείς έχουμε πάρει εντολή για μια τετραετία, ελπίζουμε και στη δεύτερη βέβαια, αλλά είμαστε στον πρώτο χρόνο ήδη. Και το πρόγραμμά μας όλο θα αναπτυχθεί στα πλαίσια μιας τετραετίας. Το λέω για τους βιαστικούς αυτό. Ναι. Η πρώτη χρονιά ήταν μια χρονιά προετοιμασίας. Παρ' όλα αυτά, εκτελέσαμε και κάποια έργα. Καθαρά μιλάω για τον τομέα των έργων και των υποδομών. Δεν μιλάω για τους άλλους τομείς της πολιτικής. Ναι. Μπορέσαμε και κάναμε πάρα πολλά που δεν είχαν γίνει στο παρελθόν, στον πολιτισμό, στην κοινωνική πολιτική κλπ. Στα έργα μας τώρα. Λοιπόν, εκείνο που έχει για μας μεγάλη σημασία ήταν να οριμάσουμε, να επικαιροποιήσουμε τις όποιες μελέτες βρήκαμε στο σιρτάρι, που ήταν πολλά χρόνια στο σιρτάρι, πολλές μελέτες, και επιπλέον να εκπονήσουμε, να φτιάξουμε και άλλες μελέτες με τις υπηρεσίες είτε μέσω του ιδιωτικού τομέα. Και παράλληλα να αναζητήσουμε χρηματοδοτικούς πόρους. Μια δουλειά συστηματική, σοβαρή, υπεύθυνη και σε εμάς γνωστή, γιατί η εμπειρία εδώ παίζει ρόλο. Έτσι λοιπόν καταφέραμε στον τομέα λοιπόν της περιφέρειας, ναι, με τις καλές σχέσεις που έχουμε και με την περιφέρεια και με όλο το προσωπικό, αλλά νομίζω ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει κάποιες κακές συνήθειες του παρελθόντος να σκέφτονται η δική μας, η δική τους, η δική σας και τα γνωστά, ναι, αυτά. Κατάλοιπα ενός αμυνόμενου παλαιοκομματισμού που τίνει να εξαλειφθεί μπροστά στη νέα αντίληψη που σαρώνει τη χώρα για μια νέα Ελλάδα. Εμείς λοιπόν καταφέραμε να εντάξουμε αρκετά έργα, ένα πακέτο 12 εκατομμυρίων ευρώ έργων και να πάρουμε και το μεγάλο έργο για τον Δήμο του Πύργου, έργο αλλαγής φυσιογνωμίας της πόλης που από μόνο του είναι 12 εκατομμύρια ευρώ, αφορά τις αποθήκες του ΑΣΟ Κοκκίνου και Πετροπούλου, εκεί που θα είναι η στέγη του κινηματογράφου, του φεστιβάλ, του Διεθνούς Φεστιβάλ για νέους και παιδιά, όπου εκεί ουσιαστικά στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης αυτό το έργο θα παίξει καθοριστικό ρόλο, όπου με σύγχρονα οπτικο-ακουστικά συστήματα θα γίνονται οι όποιες διαδικασίες της τέχνης, αλλά και της, λέω και της επιμόρφωσης εδώ της περιοχής. Θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτό που θα λειτουργήσει εκεί. Ναι, είναι ένα έργο πνοής και φυσιογνωμίας. Τώρα, τα υπόλοιπα έργα που εντάξαμε είναι, τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε, είναι η Καταραχείου, ένα πολύ σημαντικό έργο με πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ανάπλαση συντήρηση της Καταραχείου από τον κόμβο που της Κατακόλου έως και το όλο το Καταράχη. Είναι έργα τα οποία αφορούν το περιβάλλον, όπως η αναβάθμιση του βιολογικού και επέκταση, βιολογικός πυρήγου και επέκταση δικτύου 2.300.000, είναι το σύστημα απαγωγής και απορροής ομβρίων υδάτων και αποχέτευση Λαστέικα και της ευρύτερης περιοχής του 2,5 εκατομμύρια ευρώ πίσω από τον ΑΕΔ όλη αυτή η περιοχή. Είναι έργα που αφορούν όπως το κολυμπητήριο 600.000 ευρώ, αγορά ηλεκτροκίνητων μινιμπάς στα πλαίσια της όχι 995.000 ευρώ. Αναπλάσεις μέσα στον πύργο, οδοποιίες, κυρίως έργα οδοποιίας, 400.000 ευρώ. Και άλλα έργα που αφορούν κυρίως οδοποιίες. Επίσης, η περιφέρεια, ναι, θα κατασκευάσει ως φορέας, ως κύριος του έργου, έργα εντός του Δήμου Πύργου, όπως το έργο οδοποιίας Λατζόι Καρούτες Αρβανίτη Σόπη Χυμαδιό 1.600, όπως τις κατολιστήσεις στον δρόμο που γίνουμε από Άγιο Γεώργιο προς Σινόη λίγο πριν την Κουτσοχέρα 1.000.000 ευρώ, και βεβαίως υπάρχουν και άλλα έργα που θα τα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια, όπως η είσοδος Αλφιού στον πύργο 1.200, η είσοδος από την Πατρών στο Σάδιο πύργου 1.200. Υπάρχουν έργα που έχουν δημοπρατηθεί από την περιφέρεια στην περιοχή μας,
όπως είναι η ανάπλαση της Κατακόλου, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Υπάρχουν έργα όπως ο δρόμος του νοσοκομείου, πυροσβεστικής νέου νοσοκομείου, που είναι ένας δρόμος σε πολύ άσχημη κατάσταση που έχει δημοπρατηθεί και αυτός από την περιφέρεια και ένα σε φάση υλοποίησης. Έχουν δημοπρατηθεί έργα όπως η συντήρηση της πλατείας πύργου και δεν είναι ανατροπή της φυσιογνωμίας, τα έχουμε πει αυτά, δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα στη φυσιογνωμία. Ένα έργο 2,5 εκατομμύρια ευρώ έχει αναδειχθεί ο εργολάβος και περιμένουμε την εγκαταστασή του. Έχουμε το έργο της Αγίας Βαρβάρας, το οποίο δημοπρατήθηκε και αυτό, και μια σειρά από πολλά άλλα έργα. Στο Πράσινο Ταμείο εντάσσουμε, έχουμε πάρει υπόσχεση για ένταξη του έργου ανάπλαση 28 Οκτωβρίου. Εν πάση περιπτώσει, να είμαστε καλά να κάνουμε. Όλα αυτά ξεκινούν το 2021, Δήμαρχε. Δεν πήραμε τίτλους έργων. Έχουμε, για αυτά που σας είπα από την περιφέρεια, έχουμε μελέτες, είναι όρημα τα έργα και από απαλωτριώσεις και από εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων, όπως του Δασαρχείου, όπως του Λιμεναρχείου, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Είναι έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας ορισμένα. Υπάρχουν τα χρήματα από την οικονομική χωρική ενότητα του ΕΣΠΑ. Και εδώ να πω και ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά την ίδρυψη του πύργου. Ναι. Είναι ένα έργο αυτόματου ελέγχου του δικτύου ίδρυψης, δηλαδή προλαμβάνουμε τις ζημιές ή εντοπίζουμε. Τις διαρροές, ναι. 2,5 εκατομμύρια ευρώ και αυτό το έργο. Έτοιμη μελέτη και για αυτό το έργο. Στόχος είναι άμεσα να ξεκινήσουμε δημοπρατήσεις και μέσα στο Νοέμβρη ή Δεκέμβρη. Αυτή ήταν η πρώτη επιβράβευση για τη συστηματική και αθόρυβη δουλειά που κάναμε στον τομέα της προετοιμασίας, γιατί δυστυχώς, ναι, δυστυχώς σε αυτή την πόλη υπάρχουν και άνθρωποι που υπονομεύουν την πόλη και τα έργα της πόλης. Δυστυχώς. Ο πολίτης περιμένει. Ναι, δυστυχώς, το βλέπουμε συνέχεια. Όπως και τώρα με το λιμάνι, υπονόμευσε αυτά ουσιαστικά της εικόνας του λιμανιού. Ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι στο λιμάνι 5,5 εκατομμύρια ευρώ έργα ξεκινάνε σύντομα. Ξέρουν πολύ καλά ότι όλες οι υπηρεσίες που με ευθύνη της προηγούμενης δημοτικής αρχής ήταν κατεστραμμένες, ανοργάνωτες και ουσιαστικά δεν υπήρχαν. Παραλάβαμε ένα λιμάνι χωρίς οικονομική υπηρεσία, χωρίς τίποτα άλλο. Και τώρα έχουμε ένα λιμάνι που ουσιαστικά οι μισές υπηρεσίες του είναι σε λειτουργία και το ανορθώνουμε. Η μεγάλη απόντες σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι αρκούντος ομιλητική έως φλίαρη. Αν μου επιτρέπετε, ο πολίτης του πύργου, ο Δημότης θέλει τους παρόντες, κύριε Αντωνακόπουλε, αυτοί που είναι παρόντες και κάνουν την προσπάθεια. Ναι, ακούστε εδώ, το θέμα είναι αφού δεν μπορούν να παίξουν στο γήπεδο αυτό της παραγωγής πολιτικής, μην βάζουν τρυποποδιές, ας κάτσουν έξω. Να παρακαλέσω. Από θα τους στείλει ο κόσμος βέβαια στην Κερκίδα, έχουν πάρει. Έχουν πάρει την έξοδο, έχει δείξει ο κόσμος την έξοδο, αλλά μάλιστα. Κοιτάξτε, κακιώνουν, δεν το παραδέχονται. Εντάξει, τι να κάνουμε, στη ζωή δεν έρχονται πράγματα όπως θέλουμε, ο καθένας κάνει τον κύκλο του. Εντάξει, πήγαν ευκαιρίες πολλοί, τόλμησαν, προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν, ή τα κατάφεραν, θα τους κρίνει η ιστορία. Αλλά δεν πρέπει να γίνονται κακοί με τον κόσμο, δεν πρέπει να εκδικούνται την κοινωνία, δεν πρέπει να εκδικούνται τον τόπο τους, διότι. Το λιμάνι αυτό, για παράδειγμα, πριν 2 χρόνια ήδη έλεγα ότι πρέπει να μείνει στην αυτοδιοίκηση. Εμείς δεν έχουμε καμία ιδιοκτησιακή σχέση με το λιμάνι. Αν είναι για το καλύτερο της περιοχής, όλα αυτά που λένε να τα συζητήσουμε. Αλλά ήδη πριν 2 χρόνια είχαν πολύ σοβαρά επιχειρήματα και πολλά επιχειρήματα ότι το λιμάνι αυτό πρέπει να αναπτυχθεί υπό την υφιστάμενη καταστατική του θέση σήμερα, διότι διαφορετικά ούτε θα αναπτυχθεί, έτσι. Ούτε υπάρχει αυτή την ώρα η κατάλληλη συνθήκη για να κάνουμε τέτοια άλματα. Κύριε Αντωνακόπουλε, επειδή είναι πολύ μεγάλο θέμα το θέμα του λιμανιού του Κατακόλου. Την εποχή της οικονομικής κρίσης, την εποχή της πανδημίας που κυρίως καταστρέφει τον τουρισμό, οι υποδομές αυτές γνωρίζουν μια προσωρινή ύφεση στο χρηματιστήριο αξιών. Μήπως κάποιοι θέλουμε να ξεπουλήσουμε μπιρ μπαρά την περιοχή. Κύριε Αντωνακόπουλε, δεν θέλω να σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Ούτε εμείς. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Ακούστε με λίγο. Να σας πω για κάτι. Ναι, ακούστε με λίγο. Ακούστε, να σας πω για την ιστορία. Ναι, ακούστε με λίγο. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα που ανοίγεται. Ναι. Μια κουβέντα, δεν το συνεχίζω. Όχι, θα ήταν χαρά μας να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί μας ενδιαφέρει. Κάτι σχετικό. Πόσο πίσω είναι. 2001 που ήμουν βουλευτής. Είχα μιλήσει τότε να κάνω ένα αναπτυξιακό οργανισμό
τα δύο λιμάνια ΑΕ πύργου, δηλαδή Κατακόλου και Λίνης, ναι. η νομαρχιακή αποδείξη και αν είχαμε και ιδιώτη εταίρο. Ναι. Είναι στο νομαρχιακό συμβούλιο συζήτηση αυτή. Mm-hmm. Όλοι αυτοί τότε δεν είχαν βγει καν στο, στο γήπεδο τη πολιτική, αν και είναι μεγαλύτερη από μένα. Μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν, εθισάβριζαν τότε και αγνοούσαν αυτά τα θέματα. Τώρα στα όψιμα και κάπως αργά θυμηθήκαμε. Κύριε Αντωνακόπουλε, επειδή δεν μπορώ να έχω αντίλογο σε όλα αυτά που λέτε. Ναι. Χάσατε το λεωφορείο. Κύριε Αντωνακόπουλε, να συζητήσουμε για το λιμάνι, να συζητήσουμε για το λιμάνι μια επόμενη φορά, γιατί έχει ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.